Γεια σου και καλώς ήρθες στο φτιάξ' το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στο πώς θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ γλυκό και όμορφο σχέδιο, το C2C. Το C2C. Λέγεται πάρα πολύ εύκολα, εμείς θα επιλέξουμε να επιλέξουμε το σχέδιο αυτό σε ορθογώνια πορεία, όχι τριγωνική. Εννοείται θα δώσουμε μία-μία τις οδηγίες, μία προς βήμα. Αυτό που έχεις να κάνεις εσύ για την ώρα είναι να επιλέξεις το αγαπημένο σου κουβάρι και το αντίστοιχο βελονάκι για να επιλέξουμε. Βλέπεις και τις γωνίες που σχηματίζονται. Δεν χάνω άλλο χρόνο, είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Καλή διασκέδαση. Αυτό είναι και το κουβάρι που θα χρησιμοποιήσω εγώ στο σημερινό βίντεο. Είναι πετρόλ με φούξια από τη Volbeat Batik. Πάρα πολύ όμορφο το σχεδιάκι του, 100 γραμμάρια και 190 εκατοστά, 100% πολυεστερικό. Για βελονάκι νούμερο 5, ωστόσο θα χρησιμοποιήσω λίγο μεγαλύτερο βελονάκι, βελονάκι νούμερο 6 και το χρώμα του είναι το νούμερο 2040. Το 2040, όπως είπα και νωρίτερα, αλλά θα το επαναλάβω, είναι αυτό το εξαιρετικό φούξια χρώμα και το πετρόλ. Πάρα πολύ ωραία. Έχω αφαιρέσει μήμα από το κουβάρι μου. Αυτό που μένει να κάνω είναι να βρω την άκρη μου. Εδώ το ξεμπερδεύω και να τη άκρη μου κιόλας. Ορίστε. Λοιπόν, η άκρη μου, αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι αρχικά να κάνω τον αρχικό μου κόμπο και ύστερα να πλέξω βαϊτανάκι με πολλαπλάσια 4, συγκεκριμένα να κάνω 20 αλυσίδες. Οπότε θα τις μετρήσουμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Εξαιρετικά 20 αλυσίδες, αυτό είναι το πλάτος του πληκτού μας. Και τώρα αφήνω τους πρώτους 3 πόντους και θα μεταβώ στον τέταρτο πόντο. Στον τέταρτο πόντο λοιπόν βάζω το δελουνάκι μου για να πλέξω ένα ποδαράκι. Αμέσως στον ίδιο πόντο θα πλέξω ένα δεύτερο ποδαράκι και ένα τρίτο ποδαράκι, μάλεψε που, στον ίδιο πόντο. Τέλεια, όλα αυτά στον ένα πόντο. Αφήνω ένα πόντο, μεταβαίνω στον επόμενο για να πλέξω ένα άριχτο, 3 αλυσίδες και στον ίδιο πόντο θα πλέξω ξανά 3 ποδαράκια. Όλα αυτά στον ίδιο πόντο, έτσι. Μετά αφήνω 3 αλυσίδες, μεταβαίνω στον επόμενο πόντο για να πλέξουμε εδώ ένα άριχτο, 3 αλυσίδες και στον ίδιο πόντο πλέκουμε 3 ποδαράκια. Τέλεια. Μετά αφήνω 3 πόντους. Μεταβαίνω στον επόμενο πόντο για να πλέξω ένα άριχτο, 3 αλυσίδες και στον ίδιο πόντο 3 ποδαράκια. Ορίστε, δες το πως φαίνονται κιόλα σαν να κάνει αυτό το κυματάκι, οι γωνίες του στην ουσία. Αφήνω λοιπόν 3 πόντους και ο τέταρτος πόντος που βάζω το βελονάκι μου είναι ο τελευταίος πόντος, όπου εκεί πέρα πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πλέκω μονάχα ένα άριχτο. Συνεχίζω λοιπόν με το να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες για το ύψος, γυρίζω. Πάμε να δούμε τώρα που θα βάλουμε το βελονάκι μας. Κατευθείαν εδώ στον πρώτο πόντο όπου πριν υπήρχε άριχτο, εκεί θα κάνουμε εμείς ένα ποδαράκι, ένα δεύτερο ποδαράκι και ένα τρίτο ποδαράκι. Εξαιρετικά! Ξεμπερδεύουμε ότι κόπους υπάρχουν στη συνέχεια του κουβαριού μας. Πάμε να το ξαναδούμε. Λοιπόν, κάνω 3 αλυσίδες για το ύψος για να ξεκινήσω τη νέα σειρά. Βάζω το βελονάκι μου στον πρώτο πόντο και πλέκω
ένα ποδαράκι, ένα δεύτερο ποδαράκι και ένα τρίτο ποδαράκι στον πόντο, όπως στην προηγούμενη σειρά είχαμε μπλέξει άριχτο. Το άριχτο δηλαδή βρισκόταν στο τέλος της προηγούμενης σειράς. Μετά έχω να ενώσω τα διπλανά μου πακετάκια με ένα άριχτο, έτσι. Ένα άριχτο θέλω να κάνω. Και κάνω τρεις αλυσίδες για το ύψος και σε εκείνο το σημείο εδώ πέρα που βλέπεις ότι υπάρχει ένα κενό, κάνω τρία ποδαράκια. Εξαιρετικά, να το λοιπόν δημιουργήθηκε και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται σαν το πλεκτό να καθοδηγεί από μόνο του. Και τι εννοώ να καθοδηγεί από μόνο του, εννοώ ότι αυτά τα διπλανά πικετάκια θα πρέπει να ενωθούν και θα ενωθούν με άριχτο. Και στο σημείο εγώ εκείνο θα κάνω με τα τρεις αλυσίδες και τρία ποδαράκια. Ενώνω ξανά τα δύο πακετάκια με ένα άριχτο, ακολουθούν τρεις αλυσίδες. Τράβαμε μία να έχουμε. Και ύστερα κάνουμε τρία ποδαράκια. Δες το πως έχει γίνει μέχρι στιγμής, πάρα πολύ όμορφο. Πάω να ενώσω τώρα τα πακετάκια μου με άριχτο και ολοκληρώνεται έτσι η σειρά μου. Είναι έτοιμες οι δύο πρώτες σειρές, η δεύτερη σειρά έτοιμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ πως φαίνονται πάλι τα κυματάκια που δημιουργούνται. Πάρα πολύ όμορφο είναι. Εννοείται συνεχίζω το σχέδιό μου. Κάνω τρεις αλυσίδες για το ύψος, γυρίζω και κατευθείαν στο πρώτο πόντο βάζω το βελονάκι μου για να πλέξω τρία ποδαράκια. Ουμπς. Κάνει ήδη το ένα ποδαράκι, ένα δεύτερο ποδαράκι και εδώ πέρα συνεχίζω το τρίτο ποδαράκι. Ενώνω το πακετάκι μου με ένα άριχτο, πάλι κάνω εγώ, με ένα άριχτο το ενώνω και στο σημείο εκεί πέρα κάνουμε τρεις αλυσίδες και τρία ποδαράκια. Ενώνω τα δύο πακετάκια με ένα άριχτο και κάνουμε τρεις αλυσίδες και τρία ποδαράκια. Ενώνω με άριχτο, τρεις αλυσίδες και τρία ποδαράκια. Να το λοιπόν πως φαίνεται το πλεκτό μου από την τρίτη σειρά. Ναι, ξέρω εδώ πέρα φαίνεται σαν να κάνει μια εσοχή προς τα μέσα, ένα μικρό τόξο, αλλά θα το δεις στο τέλος πως θα φαίνεται πολύ ολοκληρωμένο. Κλείνω τη σειρά μου με ένα άριχτο. Εδώ πέρα να το τοποιήσουμε. Έτοιμο! Μου αρέσει πάρα πολύ! Τι όμορφο! Συνεχίζω την επόμενη σειρά. Τρεις αλυσίδες για το ύψος. Βάζουμε το βελονάκι στον πρώτο πόντο και πλέκουμε τρία ποδαράκια. Ύστερα ενώνουμε το πακετάκι με άριχτο. Συνεχίζουμε την διαδικασία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
Εδώ πέρα συνεχίζω, κάνω 3 αλυσίδες και κάνω 3 ποδαράκια. Και κλείνουμε με ένα άριχτο. Για δες το, τι όμορφο που γίνεται, πάρα πολύ όμορφο. Αρχίζει και αναπτύσσεται σιγά σιγά έτσι προς τα πάνω και θα δεις ότι φαίνεται και πιο ορθογόνιο το σχεδίο, τόσο πολύ πλέκουμε. Όπως μπορείς τώρα να δεις, και εγώ έχω πλέξει περισσότερες σειρές, έχουν εμφανιστεί και άλλα χρώματα, που εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί έτσι καθώς μπορούσα νέα χρώματα, ας πούμε τώρα φαίνεται να υπάρχει λίγο πιο ανοιχτό πρασινάκι, φαίνεται αλλιώς το πακετάκι μας, το ίδιο και όταν έχει ενσωματωθεί και το φούξι αυτό χρώμα, αναδεικνύει καλύτερα νομίζω το σχεδιάκι μας σε ένα φωτεινό σχέδιο, ενώ για όσους το βλέπουμε μέσα από βίντεο, μπορούμε να διαπιστώσουμε καλύτερη διαφορά, αν το έχουμε που κοντά μας, ναι, θα ήταν όλο πιο ευδιάκριτα. Αλλά ναι, όσο πιο πολύ πλέκουμε, έχουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχω πλέξει σχεδόν όλο το κουβάρι, όπως μπορείς να δεις, και μου έχει μείνει λίγο που δεν έφτασε για να ολοκληρώσω την σειρά μου, δεν πειράζει. Θα το κλείσω εγώ στο σημείο τώρα αυτό. Εδώ πέρα να το κλείσω. Και μου αρέσει παρόλα αυτά που στο τέλος κλείνει με πράσινο ακριβώς όπως ξεκίνησε. Πάμε λίγο να διαμορφώσουμε όμως στο τέλος, γιατί βλέπεις το χάλασα. Είναι το σημείο που κάνουμε μονάχα ένα άριχτο. Και να κόψω τώρα το νήμα μου. Εδώ. Γιατί δεν χρειάζεται άλλο, όπως είπαμε, να το ασφαλίσουμε. Πολύ ωραία. Τελευταία σειρά είναι έτοιμη, το πλεκτό μας είναι έτοιμο, είναι πάρα πολύ όμορφο το σχεδιάκι του, μου αρέσει πάρα πολύ όπως έχει εξελιχθεί, ευδιάκριτο, μπορείς να δεις τα τετραγωνάκια, μπορείς να δεις το σχέδιο πάρα πολύ όμορφα, κατά μήκος όλου του κουβαριού, στο φούξε και στο πράσινο τμήμα, πολύ όμορφο, εντυπωσιακό, εννοείται θα το δοκιμάσετε όλοι και θα μου πείτε εντυπώσεις. Τι όμορφο, είναι σχεδόν 120 εκατοστά, ένα αρκετά μακρύ κασκόλ, θα συνιστούσα να χρησιμοποιήσετε 2 κουβάρια, μπορούμε και να ενώσουμε τις άκρες του άμα θέλουμε το κάνουμε λεμόν. Πάρα πολύ όμορφο με τα ζιγ-ζακ που δημιουργούνται από τις κορυφές των πακέτων. Πάρα πολύ όμορφο, δεν έχω να πω κάτι άλλο, μόνο καραμίδια έχω να πω. Γι' αυτό θέλω να το δοκιμάσετε όλοι σας και για εξάσκηση και για να δημιουργήσετε έτσι όμορφα δώρα σε εσάς και στους αγαπημένους σας. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί μου βοηθάει. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά, φιλάκια, γεια! Yeah!